Ευχαριστούμε συνεία Δημήτρη Παπαδά. Σα δεδί. Συνάδελφοι, εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, πέρα του Μητάφα του Δήμου Συνεία, χαιρετίζω την σημερινή μα απεργία. Είμαστε μια ακόμη φορά εδώ, στι επάλξει των εργατικών και συνεργατικών αγώνων, για να υψώσουμε τη φωνή μα. Ένα τη αντιδραστή επέλαση τη κυβέρνηση και στην προσπάθειά τη για την καταδίκηση των εργατικών και συνεργατικών δικαιωμάτων. Συνάδελφοι, η απεργία αυτή γίνεται στον απόϊχο τη Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία. Όχι σαν αποτέλεσμα το θάνατο αμάχων και τη δημιουργία προσωπικών ροών, αλλά και τη φτώχεια για του λαού ανά τον κόσμο, με τιμέ των αγαθών να καμπάζουν. Αποτελεί λοιπόν βασικό αίτημα τη απεργία να σταματήσει τώρα ο πόλεμο. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 12 χρόνια τώρα όχι μόνο δεν είδαν αυξήσει του μισθού αλλά υπέστησαν περικοπέ ω και 40%. Μειώσει που μαζί με το πάγωμα τη ιστορική εξέλιξη δεν έχουν αρθρωθεί από την κυβέρνηση. Επίση, εξακολουθεί να υπάρχει το χαράτσι τη φορά αλληλεγγύη για του μισθωτού με ακαθάριστο εισόδημα 13.000 ευρώ. Ενώ αντίθετα, δεν επιβαρύνεται ένα επιχειρηματία με ετήσιο εισόδημα 150.000 ευρώ. Η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν κάνει κάτι για να επιλύσει τα προβλήματα, αλλά εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία για να μεταθέσει τις ευθύνες της και να συνεχίσει την ενεργατική και την φιλελεύθερη πολιτική της. Συνάδελφοι, με την απεργία αυτή μπορούν οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να βάλουν φρένο σε αυτή την πολιτική, να διεκδικήσουν, να ζουν με αξιοπρέπεια. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, ενάντια στις πολιτικές της εξαθλίωσης που καθημερινά στους εργαζόμενους και τους οδηγούν στη φτώχεια. Διεκδικούμε, συνάδελφοι, και απαιτούμε αύξηση στους μισθούς μας, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Συμπαράσταση στους αδέλφους στον χώρο της υγείας, που συνεχίζουν την απεργία πείνα, όχι στην ειδικοποίηση των δημοσίων οργανισμών και φορέων. Γι' αυτό το λόγο, συνάδελφοι, όλοι είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε τη φωνή μας και να απαιτήσουμε να ζούμε όλοι εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια. Συνάδελφοι, ο αγώνας, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος εκτός από τον αγώνα που δεν δόθηκε. Πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Καλούς αγώνες και καλή δύναμη, συνάδελφοι.